το έχετε στο αμάξι, αν τυχόν πείτε, να κάνετε και ένα μικροφυλάδιο. Περισσότερα από 600 ατομικά αλκοολόμετρα μοιράστηκαν σε διερχόμενους πολίτες και οδηγούς του Ηρακλείου παρουσία της Υφυπουργού Υγείας αρμόδιας για θέματα ψυχικής υγείας Ζωής Ράπτη. Για μας αυτή η δράση είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι μια δράση ενημέρωσης, μια δράση συνέργειας, μια δράση με την οποία τόσο η υγειονομική μας περιφέρεια εδώ της Κρήτης, όσο η τροχέα μας εδώ στο Ηράκλειο, αλλά βεβαίως και η εταιρεία ΣΥΦΑΚ, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ενημερώσουν, ευαισθητοποιήσουν και βεβαίως επειδή είναι άγιες μέρες αυτές οι μέρες και πίνουμε ίσως λίγο παραπάνω, να σημάνουν τον κόδωνα ότι πρέπει να προσέξουμε για να είμαστε και την άλλη μέρα με τα αγαπημένα μας πρόσωπα μαζί. Με τη σκέψη ότι μην εύχεσαι να μη σου συμβεί, αλλά φρόντισε να μη συμβεί, μαζί με την Τροχέα Ηρακλείου, τη Διεύθυνση, τη ΣΥΦΑΚ, τους ευχαριστούμενοι χορηγοί μας. Σήμερα η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης βρισκόμαστε εδώ να μοιράσουμε στους ανθρώπους μας αλκοόμετρα, ευχές. Πρόκειται για μια δράση που διοργανώθηκε για πρώτη φορά από την 7η ΥΠΕ σε συνεργασία με την Τροχέα Ηρακλείου και το Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Κρήτης με στόχο την πρόληψη των τροχαίων εν ώψη των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Πιστοί στο ραντεβού μας κάθε χρόνο, εδώ και 10 χρόνια μοιράζουμε αλκοτέστ μιας χρήσης και το φυλάδιο για την οδική ασφάλεια. Θα θέλαμε και η ευχή μας είναι να μην υπάρχει κανένας νεκρός, τουλάχιστον από το αλκοτέστ, αλλά και γενικότερα στην άσφαλτο, που η Κρήτη πληρώνει ένα πολύ μεγάλο φορό αίματος. Με γνώμονα τη ρίση του πατέρα της ιατρικής του Ιπποκράτη, καλύτερα το προλαβαίνει παρά το θεραπεύει. Ενώνουμε σήμερα τις δυνάμεις μας, Τροχέα Ηρακλείου, η 7η ΥΠΕ, μαζί με το ΣΥΦΑΚ. Βρισκόμαστε εδώ. Μοιράζουμε έντυπο υλικό με συμβουλές οδικής ασφάλειας σε όλους τους διερχόμενους συμπολίτες μας. Επίσης, θα πάρουν σήμερα εδώ και αλκοολόμετρα μίας χρήσης, προκειμένου αν βρεθούν σε ένα τραπέζι να κάνουν αυτό το τεστ και να δουν αν είναι σε θέση να οδηγήσουν. Πώς συνδέονται ακριβώς οι ψυχικές νόσοι με τη χρήση αλκοόλ. Τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν πρόσβαση δυστυχώς εύκολα σε χρήση αλκοόλ και βεβαίως πολλοί, σχεδόν το 90% των τελειόφοιτων των ηλικιών δηλώνουν ότι έχουν δοκιμάσει. Που σημαίνει ότι εθίζουμε τα παιδιά πολύ νωρίς, που είναι πράγμα κακό για τη μετέπειτα ζωή τους. Πέρα από τις συσκευές που ελέγχουν τα επίπεδα αλκοόλης, ενημερώνοντας τον οδηγό για την ικανότητα οδήγησής του, μοιράστηκαν φυλάδια για θέματα οδικής ασφάλειας σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των οδηγών. Ευχόμαστε σε όλους τους συμπολίτες μας να μετακινηθούν με ασφάλεια, πολύ προσοχή στους δρόμους, με χαμηλές ταχύτητες. Και ευχόμαστε αυτές οι γιοτρές να είναι για το νησί μας οι πλέον λιγότερο ανέμακτες.